Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δράτωμαι της ευκαιρίας να σχολιάσω τον επίλογο του συναδέλφου της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις άδειες και να σας πω το εξής. Μισό λεπτό, δεν θα με διακόπτετε. Λοιπόν, σας αρέσει, δεν θα σας αρέσει. Ο διαγωνισμός αυτός έγινε με απόλυτη διαφάνεια. 246 εκατομμύρια ευρώ όταν εσείς δίνατε 15 προσωρινές άδειες και κλείνατε την ΕΡΤ για να κάνετε το διαγωνισμό παροδία της DJEA έναντι 18 εκατομμυρίων. Αυτά τα 246 εκατομμύρια ευρώ θα πάνε στον ελληνικό λαό. Και επειδή μάλλον ή έχετε παρανοήσει ή διαστρεβλώνετε κατά την προσφυλή τακτική σας, να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος σε κάθε φάση της διαδικασίας και υπερθεματιστής δεν σημαίνει οριστικός αδίουχος. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν φανεί ότι δεν πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, ανακαλείται αυτομάτως κύριε, κύριε τέλος της ιστορίας. Λοιπόν, εισπράτατε ούτε τους φόρους των τηλεοπτικών ψυχραιμία, ψυχραιμία, παιδιά. Ούτε τα τέλη δεν εισπράτατε τόσα χρόνια. Μια πειρατεία ενός δημόσιου αγαθού. Και κλείνατε την ΕΡΤ για να εξυπηρετήσετε τους φίλους σας, τους καναλάρχες και την DJEA. Και πάω τώρα στο θέμα της επερώτησης. Μια ερώτηση λοιπόν για την εγκληματικότητα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι αλήθεια ότι θα μπορούσε να δώσει σάρκα και οστά σε μια γόνιμη και νυφάλια κοινοβουλευτική συζήτηση, αν δεν χειραγωγεί το ερμηνευτικά από την ιδεολειπτική σας αιμονή στο αλίστου μνήμη σχήμα της θεωρίας των δύο άκρων. Γέννημα, θρέμα αυτό το σχήμα τηλεαστέρων που υπηρέτησαν με απαράμιλο ζήλο την προπαγάνδα και τα αφεντικά τους, τους καναλάρχες που εσείς τώρα χαϊδεύετε. Διότι αυτό κάνετε, συνάδελφοι, τρομοκρατείτε τους πολίτες με τις επερωτήσεις σας και καθησυχάζετε τους φίλους σας, τους καναλάρχες. Όταν όμως η αντιπολίτευση επενδύει στη στρατηγική του φόβου του πολίτη, θοπεύει ακροδεξιά αυτιά. Όποιος παίρνει τη ρητορική του φόβου θερίζει τις θύελλες του μίσους, του φυλετικού και του κοινωνικού ρατσισμού. Και η ρητορική αυτή του μίσους, στην οποία πολύ εύκολα εκτρέπεται η ρητορική της φερόνιμης ασφάλειας, είναι αυτή που έσβησε και τα τελευταία ίχνη αντιναζιστικής μνήμης στην Ευρώπη και άνοιξε το κουτί της Πανδώρας από το οποίο ξεπήδησαν τα νεοναζιστικά σκέλεθρα. Δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη, γιατί έχετε τυφλωθεί από έναν επαρχιωτισμό αντιπολίτευσης. Εναλλακτική για τη Γερμανία, άνοδος της Μαρί Λεπέν, η ακροδεξιά στην Αυστρία, το δημοψήφισμα του Όρμπαν στην Ουγγαρία για το αν θα κλείσουν άπαξ ή όχι τα σύνορα στους πρόσφυγες. Μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δεν είναι ο κύριος Όρμπαν. Στην ίδια πολιτική οικογένεια δεν ανήκετε. Και για πάμε λίγο και στα δικά μας το ωραιόκαστρο, διότι φαίνεται, και με θλίψη μου το λέω αυτό, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση που έλκει τις ιδεολογικές της αφετηρίας και από την παράδοση του κλασικού φιλελευθερισμού δεν γνωρίζει τι πει η ακροδεξιά της συνιστόσα ή έχει καταγοητευθεί και κυριαρχηθεί από αυτή. Ιδάλλως δεν θα συνομιλούσατε με καταδικασμένους από τα δικαστήρια δημάρχους που γκρέμιζαν σπίτια για ψυχικά ασθενείς και έκλεισαν την πόρτα του σχολείου στα προσφυγόπουλα θεωρώ τα υγειονομική βόμβα, γιατί βέβαια είναι μολυσμένο το αίμα που δεν είναι ελληνικό και είναι μοιάσματα οι ξένοι. Τα ξεριζωμένα παιδιά δεν πρέπει να μαθαίνουν γράμματα ή αν μαθαίνουν γράμματα θα πρέπει να το κάνουν σε γκέτο, μακριά από τα δικά μας. Η στρατηγική του φόβου και το δόγμα της ασφάλειας δεν υποδαβλίζει μόνο τα πιο επιθετικά και ρατσιστικά ένστικτα, αλλά στρώνει και το χαλί σε τάγματα εφόδου και αγανακτισμένους πολίτες, παρέχοντας και πολιτικό μανδύα σε ακροδεξιά στοιχεία. Τη συνέντευξη του Δημάρχου της Λέσβου στα παραπολιτικά πριν από μερικές μέρες την ακούσατε? Παραθέτω. 4-5 τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που εμφορούνται από προσωπικό μίσος και ιδιωτικά συμφέροντα υποδαβλίζουν τα επεισόδια στο νησί και συναγελάζονται με τη Χρυσή Αυγή. Τέλος παραθέματος. Ακούσαμε και κάτι από στέλεχό σας για ισλαμοποίηση του νησιού. Μην πορεύεστε, συνάδελφοι, στο δρόμο του Μπαλτάκου για να κομίσετε μικροκομματικά ωφέλη. Ρωτάτε για τα ένοπλα τάγματα και το ρουβίκονα των εξαρχείων. Εγώ να ρωτήσω κάτι αφελώς και καλόπιστα.
Για τα άλλα τα τάγματα εφόδου που εφορμούσαν στις γειτονιές του Αγίου Παντελεήμονα, μαχαιρώνοντας και προπυλακίζοντας όποιον γεννήθηκε με σκούρο δέρμα και βαπτίζονταν επιτροπές κατοίκων και συμπεριελάβαναν και νομαρχιακούς συμβούλους του κόμματός σας, τι μέτρα πήρατε? Ερωτήσεις εδώ στη Βουλή κάνατε? Τουναντίον, στελέχη σας τότε επίλεκτα. Τότε δεν ήτανε στη Νέα Δημοκρατία, πήγα λίγο μετά. Είχα φτάσει στο σημείο να επικαλούνται το ηθικό αίτημα της αντίστασης που δύναται να κάψει και την νομιμότητα. Αλλά κάρτε εφαρμογή του νόμου. Είναι αλήθεια ότι η πολιτική ανυπακοή εμπλουτίζει και συντάγματα και το δημοκρατικό πολίτευμα, νοούμενοι μόνο ως βίαιοι, μη βίαιη δημόσια πράξη που έχει περάσει την κρυσάρα της διαβούλευσης στη δημόσια σφαίρα. Πολιτική ανυπακοή ήταν και η πράξη της Αφροαμερικανίδας της Ρόζα Πάρκς που αρνήθηκε να σηκωθεί από τη θέση του λεωφορείου της στην Αμερική, πυροδοτώντας έτσι και το κίνημα για τα δικαιώματα των Αφρικανών. Πολιτική ανυπακοή όμως δεν είναι τα μαχαιρώματα, οι προπυλακισμοί και οι δολοφονίες. Και σε αυτή τη χώρα είναι και τραγικό ότι έπρεπε να χυθεί αίμα ελληνικό, το αίμα του Παύλου Φίσα, για να αναλάβετε όντως τότε να ρίξετε φως στις επιδρομές των ταγμάτων εφόδου, στις γειτονιές της φτώχειας και των απελπισμένων. Η βία και η εγκληματικότητα έχει πολλά πρόσωπα και προσωπία και δεν εξαντλείται μόνο στα Εξάρχεια, αλλά έρχομαι τώρα και στα Εξάρχεια. Μας εγκαλείται λοιπόν ότι δεν επενεύουμε μέσα στην επερώτηση για να τιμωρήσουμε τους εμπόρους των ναρκωτικών της περιοχής. Εσείς σήμερα ανακαλύψατε ότι στα Εξάρχεια δρούσαν συμμορίες ναρκωτικών. Να υπενθυμίσω ότι μετά από 20 χρόνια επί σημερινής κυβέρνησης εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στα Εξάρχεια. Εσείς τι κάνατε? Τα Εξάρχεια εδώ και πολλά χρόνια από χώρο ελεύθερης διακίνησης ιδεών είχαν μετατραπεί σε χώρο διακίνησης ουσιών. Οι κάτοικοι το 2014, επί δικών σας κυβερνήσεων, κατήγγειλαν ότι η αστυνομία είχε ρόλο παρατηρητή. Παραθέτω, επενέβαινε τότε για να καταστήλει διαδηλώσεις, να ελέγξει μαλλιάδες και ποτέ για να προστατέψει τη γειτονιά. Και είναι εύγλωτα και τα σλόγγαν στα χάρτινα πλακά της Θεμιστοκλέου. Όχι στη διακίνηση, αλλά όχι και στην καταστολή. Προφανώς και η ζωή και η περιουσία είναι συνταγματικά θεμελιωμένα δικαιώματα και προστατεύονται από τον νόμο. Προφανώς και ο θεσμός του αστυνομικού της γειτονιάς θα πρέπει να το ξαναδούμε, να ενισχυθεί. Θα πρέπει όμως να υπάρξουν και άλλα πράγματα. Να υπάρξει και μια ορθολογική διευθέτηση εκ μέρους της πολιτείας όσον αφορά την κοινωνική γεωγραφία του αστικού χώρου. Αν θυμάστε, η αποβιομηχάνηση του δυτικού τομέα της Αθήνας, η αποκέντρωση υπηρεσιών υπουργείων, οι μετακινήσεις πληθυσμών από το κέντρο στα βόρεια και τα νότια προάστια και κενά κτίρια άφησαν και ερήμωσαν περιοχές του κέντρου ή γέμισαν με εξαθλειωμένα και φτωχά στρώματα μεταναστών με εμφανή τον κίνδυνο γκετοποίησης. Ανάχωμα λοιπόν στην εγκληματικότητα, θα μπορούσαν να είναι και συντονισμένες πολιτικές πολεοδομικής ανάπλασης και πολιτιστικής αναζωογόνησης. Οι ζωτικές λειτουργίες της πόλης έτσι αποκαθίστανται. Ο άτυπος κοινωνικός έλεγχος δεν ανακτάται ούτε με καταστολή ούτε με πολυσπρούρια. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, αξιώνεται την επανασύσταση της ομάδας Δέλτα ως άκρος αποτελεσματικής. Και από αυτό εδώ το βήμα εγώ θα θυμίσω μία μέρα που θα γραφτεί με μελανά χρώματα στη σύγχρονη ιστορία. 29 Ιουνίου 2011, η μέρα που ο ναός της Δημοκρατίας, η Βουλή, περιφρασότανε με σιδερένια κυκλειδώματα και το σημείο αναφοράς της πόλης, η πλατεία Συντάγματος, με το συμβολισμό, το βαρύτατο συμβολισμό του ονόματός της, πλατεία της δημοκρατίας, της λαϊκής κυριαρχίας, έπαψε να αναπνέει. Έγινε θάλαμος αερίων και η περίφημη ομάδα για την οποία επέρεστη είχε αφήσει στο διάβα της ουκέστην αριθμό εμόφυρτων διαδηλωτών. Και αν από εσάς εισπράττει εύσημα, από τη διεθνή αμνηστία τότε εισέπραξε καταδίκη που μας διέσυρε διεθνώς. Ασφαλής πόλη είναι η πόλη που αναπνέει. Αναπνέει το οξυγόνο της δημοκρατίας, του πολιτισμού και της παιδείας. Είναι μια πόλη ανοιχτή και ζωντανή. Και τελειώνω κάνοντάς σας μια έκκληση. Να σταματήσει η ρητορική του νόμου και της τάξης, γιατί εποάζει το αυγό του φιδιού. Να σταματήσουν οι κραυγές περί ασφάλειας στο όνομα της μικροπολιτικής εκμετάλλευσης
και της επένδυσης στην ευόδοση του πολυπόθητου σεναρίου της πάση θυσία αριστερής παρένθεσης, διότι ξέρετε τι θα γίνει, το σενάριο που θα απεργάζεστε τότε εκόντες άκοντες θα είναι μιας άλλης παρένθεσης, της δημοκρατικής παρένθεσης, της παρένθεσης των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Σας ευχαριστώ.